Καλή σας ημέρα. Στη Βαρσοβία μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης για την ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να μεταφέρει την επιθυμία της κυβέρνησης για ανάληψη της διαχείρισης του 18% της πρώην Λαϊκής Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης μετά και το πράσινο φως που έλαβε από την Τρόικα. Σημειώνεται ότι σχετικό επίσημο αίτημα της κυβέρνησης υποβλήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Χαρής Γεωργιάδης, ως επικεφαλής της Αρχής Εξυγίανσης, αναμένεται ότι θα βολιδοσκοπήσει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τους δικούς της όρους, υπό τους οποίους θα αποδεχθεί να αναλάβει τη διαχείριση. Σημειώνεται ότι την εξέλιξη είχε προαναγγείλει πρώτο το ΣΥΓΜΑ και η εφημερίδα Σημερινή. Χθες, ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε τα άλλα δύο μέλη της Αρχής Εξυγίανσης, δηλαδή την επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστάλα Γιορκάτση και την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογύρου για τις επαφές που θα έχει στη Βαρσοβία. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωση για την ετήσια Γενική Συνέλευσή της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η κυπριακή κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι μία προσωρινή εμπλοκή της τράπεζας θα συνέβαλε θετικά στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της κυπριακής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα έχει μόνο τη διαχείριση του δικαιώματος ψήφου του 18% της πρώην Λαϊκής και όχι συμμετοχή στα κεφάλαιά της. Σύμφωνα με το μνημόνιο, η Αρχή Εξυγίανσης θα έπρεπε να διορίσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου έναν αναγνωρισμένο και ανεξάρτητο οργανισμό ή ελεγκτικό οίκο ή διεθνή οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής, αναλαμβάνοντας και τα δικαιώματα ψήφου της Λαϊκής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου. Το προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου παραδίδει κατά πάσα πιθανότητα σήμερα η Τρόικα. Η τελική διαπραγμάτευση θα ολοκληρωθεί αύριο ή το Σάββατο. Η επίσκεψη του κλιμακίου των διεθνών πιστωτών θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο με συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο με τον Υπουργό Οικονομικών και την επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα, τεχνοκράτες των δανειστών θα εξετάσουν θέματα ξεπλήματος χρήματος στην Κεντρική Τράπεζα, όπου θα εξεταστούν οι διαδικασίες που εφαρμόζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αφορούν το ξέπλυμα, όπως η ετήσια έγκριση της διαχείρισης ρίσκου και η εκπαίδευση προσωπικού. Σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε τεχνοκρατικό και πολιτικό επίπεδο, θετική αναμένεται ότι θα είναι η τέταρτη αξιολόγηση του Κυπριακού Προγράμματος. Μοναδικό μελανό σημείο φαίνεται να αποτελεί το μείζον ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η απόφαση του Eurogroup για την εκταμείευση της τέταρτης δόσης ύψους περίπου 186 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ληφθεί τον Ιούνιο. Η επόμενη κάθοδος της Τρόικας στο νησί έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουλίου. Δυναμική είναι η επαναδραστηριοποίηση του αμερικανικού παράγοντα στο Κυπριακό. Μετά την επιβεβαίωση της επίσκεψης του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Τζον Μπάιντεν στην Κύπρο στις 21 με 23 Μαΐου, την ερχόμενη εβδομάδα, την κάθοδό του στο νησί προανήγγειλε και ο Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι στο πλαίσιο περιοδίας στο τρίγωνο Αθήνα-Άγκυρα-Λευκοσία. Χθες ο κ. Κέρι συναντήθηκε στο State Department με τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη. Σήμερα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα έχει συνάντηση στο Λονδίνο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου. Σε εθνική τραγωδία μεγάλων διαστάσεων εξελίσσεται ώρα με την ώρα η καταστροφή που σημειώθηκε σε ανθρακοριχείο της Δυτικής Τουρκίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας της χώρας, τα Νέργιλντίζ, τουλάχιστον 201 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι παραμένουν παγιδευμένοι και προς το παρόν χωρίς καμία βοήθεια στις υπόγειες στοές του ανθρακοριχείου, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη. Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, 787 ανθρακορίχοι βρίσκονταν στα έγκατα της γης στο ορυχείο στην επαρχία Μανίσα κατά τη στιγμή της έκρηξης που συνέβη αργά το βράδυ της Τρίτης και εκατοντάδες από αυτούς εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας.
Ο Τούρκος αξιωματούχος διευκρίνησε επίσης ότι άλλοι 80 ανθρακουρίχοι διασώθηκαν τραυματισμένοι, εκ των οποίων οι 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι εκρήξεις στα ορυχεία είναι συχνό φαινόμενο στην Τουρκία, κυρίως στα ιδιωτικά, στα οποία συχνά δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες ασφαλείας. Το πιο σοβαρό δυστύχημα σε ορυχείο είχε σημειωθεί το 1992, όταν 263 ανθρακουρίχοι είχαν χάσει τη ζωή τους από μία έκρηξη στο ορυχείο Ζονκουλτάγκ. Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως έθριος με παροδικές ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα ορεινά. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις όπως καταγράφηκαν μέχρι αυτή την ώρα.